Χαίρετε! Είναι πάλι Τετάρτη, είναι πάλι 22 Ιουλίου 2020 και τώρα σας έφερα στη Χριστίνα τη Σταύρου, την αισθητικό μου, εδώ στην Κλήρου, όπου φτιάξαμε νυχάκια. Χριστίνα! Γεια σας! Χωρί μάσκα. Ναι. Καλά κάνεις. Mm-hmm. Χωρί μάσκα η Χριστίνα. Λόγω του κορονοϊού, τι να κάνουμε. Λόγω του κορονοϊού. Κάναμε τα νύχια το χεριό μου με τη Χριστίνα, το γνωστό χρώμα. Και τώρα θα κάνουμε τον ποδιό μου και της είπα, κάτσε κόρη μου να σε βγάλω βίντεο. Να μου να πει καημένη. Τι θα πει καημένη, να πει, όντα θα με να κάτσε. Τι να κάνω. Να κάτσε. Έκατσα. Έκατσες. Έκατσε. Έκατσε η Χριστίνα μας. Έκατσε. Και σταθερά θα κάνουμε το χρώμα μας και να θέκλα. Το θέκλιο χρώμα. Όταν ήμουν μικρή κόρη Χριστίνα, έβλεπα τις μεγάλες τις κυρίες που κάνουν τα νύχια τους, που ήταν το κλασικό κόκκινο, το ναι, ναι. Marilyn Monroe, το χρώμα στα νύχια, το χρώμα στα χείλη. Και επειδή όταν ήμουν μικρή είχα μεγάλη επιθυμία μια μέρα να γίνω λουσού. Γιατί δεν με αφήνα μου μικρή να γίνω λουσού. Ναι. Έτσι όταν εμπόρεσα να γίνω λίγο λουσού, γιατί ξέρεις δεν είμαι πολλά λουσού. Όταν βάζα να γίνω λίγο λουσού, λέω, θα κάνω το χρώμα το κλασικό μου, γιατί είναι η Μέρλιν. Και κοκκινάζει τώρα τελευταίως άρχισα να βάλω το κλασικό του το κοκκινό. Ναι. Mm-hmm. Είναι λίγο μπιπ το χρώμα, αλλά μάρει. Μια χαρά είναι, τέλειο. Πρέπει να δούμε πόσο καιρό είχε ακόμα τα νύχια των ποδιών μας, 2 μήνες, ναι. Πρέπει να... 1,5 σίγουρα. 2 χώρες, αυτό ήταν μετά τον κορονοϊό. Mm-hmm. Πότε άνοιξε τον κορονοϊό. 21 του Μάη. 21 Μαΐου. Να νομίζω ότι 24 του Μάη. Οκ. Μια χαρά είμαστε. Δηλαδή έχει 2 μήνες και. Ακριβώς 2 μήνες χώρε. Mm-hmm. Σήμερα είναι 22 του Μάη. Έκαμε καλή δουλειά. Έκαμε πολύ καλή δουλειά. Μάνα μου, πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν τυχαία. Αφού εγώ για να έρθω κοντά σου, επειδή στη Γεωργία, ξέρει τη Γεωργία, είναι στην Ελλάδα. Θέλω να μου συστήσει μια καλή αισθητικό στην περιοχή μου. Mm-hmm. Και μου είπε για σένα. Ευχαριστώ την κυρία Γεωργία. Εγώ όλοι ευχαριστούμε την κυρία Γεωργία. Σα ζημά. Μακάρι να είναι καλά. Και ήρθα εδώ στη Χριστίνα, τώρα δεν ξέρω, θα σας δείχνω και πολύ τα νύχια μου, γιατί μεγαλώσαν, ναι. Μεγαλώσαν αρκετά. Είναι τις βιταμίνες μου όλες. Είναι όλες μου τις βιταμίνες, σοβαρά, είναι βιταμίνες, πώς τα μωρά. Ναι, σοβαρά. Ξέρεις που έχω τα διάφορα θέματα υγείας, πρέπει να πίνω πράγματα. Βιταμίνες, χρειάζονται. Και σίδηρο και αγόλιο. Μπορεί να είναι και βιταμίνες που τα μεγαλώνουν τόσο. Λες. Mm-hmm. Έμπειρες. Ναι, κόψε το. Όσο πιο κοντά το χεριόν και τον ποδιό, είναι πρακτικά πράγματα. Πρακτικά. Είπαμε, πάω στον κήπο μου. Πέρα να δούμε τα νύχια του χεριού μου, πώς τα είδες ταλαιπωρημένα. Είχαν πολλά πετσάκια. Σήμερα είχαν πολλά πετσάκια. Θα σου πω γιατί. Τέλειωσαν ο κήπος, κύριε Δέκλα. Ο κήπος τέλειωσε, ναι, ποτίζουμε μόνο και μαζεύουμε. Εσάς τι κάνουν η ρέντα σας, έβαλετε ποιος είσαι ρέντα νύπες μου. Η ρέντα μας, εντάξει, προχωρά, εκόψαμε αρκετά λαχανικά. Ντομάτες είναι ντοματίνια που έχετε εσείς. Και από τα δύο. Πόσο, από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ που βάλετε, πόσα κιλά έκαμε. Η ρέντα μας, ξέρω πόσα μέτρα είναι. Και τι θα κάνουμε, τρώτε τα ψάρια. Τρώμεντα, όχι, τρώμεντα και διούμε και στους γείτονες. Του είπες με σπόρους εσείς που φυτέψετε. Με σπόρους, ναι. Βάλαμε τα στον κορονοϊό. Εν είχετε δουλειά να κάνετε. Είχε ένα ο άντρας μου. Ελά να σου πω, τι άλλα λαχανικά έχετε. Βάλαμε μαρούγια, βάλαμε σέλινο, μαϊντανό, βάλαμε ένα αγκουράκια, ντομάτες. Έβαλες τον λορωσό. Όχι. Γιατί τώρα εγώ έβαλα μαρούλια τελευταίως, αλλά η ζέστη είναι τα αυτοκίνητα. Φαντάζομαι ότι στα κάπου σκιά, ναι. Σκιά, εντάξει. Έλεγε σκιά, αν τζαμε γουέν. Ναι, αλλά φυτέψε να στο Μάρτιο, φαντάζομαι, στον Απρίλιο. Ναι. Το ποτίζουμε τα κάθε μέρα. Κάθε νύχτα που τα ποτίζουμε. Mm-hmm. Ποτίζετε μόνοι σα ή είστε αυτόματο σύστημα που ποτίζουμε. Όχι, μόνοι μα. Με διάτρηση είναι το ποτίζουμε. Αρέσκει μου να ποτίζω. Ναι, και εμένα. Ένα σου πω, ποτίζεις με πολύ ένταση ή με λίγη ένταση. Ναι. Εσύ με πολύ, να. Πολύ νερό. Είναι έτσι μια ανακούφιση που το σύρνει στο νερό με στα φυτά. Σ' αρέσει το νερό στον κήπο, να. Τώρα γύρω να δείξω λίγο τη φάτσα μου. Την ώρα, Χριστίνα, που ρίχνουμε το νερό πάνω στα φυτά, νιώθουμε ότι καθαρίζουμε τους τόπους, ότι ό,τι μας απασχολεί φεύγει. Νομίζω είναι αυτόνος ο κήπος. Ξαγενικά αρέσκουμε και τα λουλούδια. Ποιος ποτίζει, εσύ ο άντρας. Εγώ. Εσύ, εσύ ποτίστρια. Τα ρολούδια μου εγώ, τη ρέντα ο άντρας μου.
Εγώ μπορώ να βάλω λουλούδια. Πάλι λεπτά στι γύρε, δυστυχώ. Οκ. Δεν βάζουμε μόνο από αυτά που τρώγονται. Τα κουράκια σα έγιναν, εντάξει, μεγάλα ή μικρά. Εντάξει, ακόμα να κόψουμε πάρα πολλά. Εντάξει, λίγα κάθε μέρα. Λέει το αγκουράκι όταν γίνεται πρέπει να το κόψει για να μην τρώει δύναμη με το φυτό. Okay. Έχω βάλει και εγώ και αγκουράκια και πουλουκούθηκε, αλλά ακόμα όσο και μεγαλώνουν τα φύλλα τους. Εντάξει, σιγά σιγά θέλουν καιρό. Τους πάνε να ψηχθούν. Ως πάει σχολιάς. Πάντως ένα άλλο πράγμα το φρέσκο, να το κόψει και να το... Έλα σε ρωτήσω, έλεγε μου ο πεθερός του αδερφού μου που έχει υπερβόλει, ότι έχει γίνος φύτεψε εποχιακά λαχανικά και λέει ότι είχε θέμα με τα... τούτα που πρέπει να ψεκάσεις, με τα παράσχετα κλπ. Εσείς ψεκάζετε? Εμείς δεν ψεκάσαμε. Όχι, εγώ ψεκάσαμε. Μόνο τους φυσικά. Φαίνεται ότι στην περιοχή μας εδώ πάνω στο καλό χωριό και στην Κλήρου που είμαστε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι δεν έχει αρρώστιες. Ναι. Έχει περιοχές που έχει αρρώστιες, γιατί προφανώς έχει διάφορα. Αν έχει διπλανά χωράφια, μπορεί να έχουν. Μπορεί να, ναι. Όπως του λένε, κάτι τα λένε του, είπε μου, τα λένε, τα θυμούμε. Κάτι σκουλίκια που τρώνε τις ντομάτες, κάτι έντομα που καταστρέφουν τη σοδειά. Ναι, εμείς ως τώρα πάντως... Άρα είναι πλήρως οικολογικά. Βιολογικά. Τρώει και σου. Τρώει και ο γιος μου. Τρώει πολλά τις ντομάτες. Τα ντοματίνια θα μιλήσω. Ναι, ναι, αρχίζουν πάρα πολλά. Τρώει και ντομάτες. Είναι φρούτο είναι ντομάτα, νομίζω. Αλλά πάντως είναι στα λαχανικά. Οκ. Πες να κάνω το φέμπλες. Τα πειράζει. Ωρή Χριστίνα. Ναι. Τελείωσες. Τελειώσαμε, κυρία Θέκλα. Ως πότε θα με λες, κυρία Θέκλα. Πάντα. Πάντα! Για να θυμούμε ότι είσαι, πόσα χρόνια είσαι πιο μεγάλη από το γιο μου, είσαι 25, 24. Ναι. Ανακλείσα 25. Α, είσαι μόνο 2 χρόνια πιο μεγάλη από το γιο μου, θα μπορούσα να σε γεννήσω στα 20. Και στην ίδια ηλικία με πέφτει στη γη μου. Οκ. Πέμπω να δούμε τι μου έλεγες προηγουμένως για το χρώμα. Νομίζω δεν μπορώ να σας φανταστώ με άλλο χρώμα. Μπάνα μου κόρη. Τούτο είναι και η κυρία Θέκλα. Είπαμε, είναι το big χρώμα της κυρίας Θέκλα, το δέκλειο. Ερώτησες με όμως σήμερα όταν ήρθα κατά χέρια, λες μου. Είπα να ρωτήσω μπάτσο να κάνω μια αλλαγή. Όχι, όχι, τελειώσαμε. Για τα πόδια τα βρήκες πιο περιμένα από τα χέρια. Yes. Τα πόδια δεν πλένουν πιάτα. Τα πόδια δεν μαζεύουν ντομάτες. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάποιες διακοπές και έστειλες μου το παιδιά που ήταν να λέει πιτσιν την εβδομάδα και είναι το ψενονούς μου να έρθω πιο νωρίς. Okay. Αλλά εντάξει, μια χαρά ήταν. Απλά... Να μεταξύ, έχεις πια άλλες πελάτες που κόβουν τόσο κοντά τα νύχια τους. Ναι, α, έχω, ναι. Τα χωριά έχει, γιατί στην πόλη δεν έχει. Εγώ το θέλω όσο το κοντύτερο, όσο πιο κοντά. Ναι. Εσύ ήταν δικά σου πως τραβούς. Όσο πιο κοντά. Και εσύ κοντά. Ναι, ναι. Μανά μου, εμείς οι γενέτες της δουλειάς. Οι γυναίκες που δουλεύουμε. Καλό. Το δουλειόν. Το δουλειόν. Τελειώσαμε και να... Μπράβο, Χριστίνα μου. Ευχαριστώ σε πάρα πολύ, αγάπη μου. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Εσείς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστώ που δέχτηκες να πρωταγωνιστήσεις στο βιντεάκι μου. Τιμή μου. Η Χριστίνα της Μαύρου στην Κλήρου και είναι στην δικό της κύριε γλυκύτατη και θα παντρευτεί κιόλας το Σεπτέμβριο μέσω κορονοϊού. Και παιδάκι. Φιλιά, αγάπη μου. Έτσι λοιπόν η Χριστίνα μας έφτιαξε μας τα νύχια μας, έκαμε μας κομπλέ. Πήγαμε στην Τζοάννα το πρωί στη Λευκοσία και μας έκανε τα μαλλιά μας. Τι ώρα είναι τώρα? Τώρα είναι 5 παρατέταρτο και στις 6.30 περιμένω τον Ανδρέα του Παπακλειοβούλου, το φίλο της Κυριακής και του Λάζαρου και δικό μου φίλο, που θα έρθει να κάνουμε τη φωτογράφηση με τα νέα ρούχα της Mirror Mirror, που το βιντεάκι θα το δείτε τις επόμενες ημέρες. Φιλιά!